βρήκα όνομα, δεν βρήκα γειτονιά. Ταξίδευα και γέλαγα σε σένα και στα πέλαγα και άνοιγα πανιά. Ψηλά κι αλλού αρμένιζα στο πλάι χωρίς τραχτένιζα και Άγιος ο Θεός. Γυρίσαν όλα ανάποδα, τα δίποδα τετράποδα. Οι πρώτοι γίναν δεύτεροι κι από πίσω μπρος. Κρεμάστηκαν εξώφυλλα όλα τα μαρουλόφυλλα και βγήκαν πρωτοσέλιδα τα βούρλα και τα σέλινα. Καλέ πώς τα λες, καλέ πώς τα λες, θα μου πέσει ο καφές. Πώς τα λες, καλέ, πώς τα λες, για πάντα ο Μπαξές. Φαντάζομαι, κυρία Κάκια Κοντζάμπαση, μαζί με την πολύ πολύ ζεστή μας καλημέρα, ότι θυμηθήκατε το σήμα της δικής σας εκπομπής 90 εδώ στο Ράδιο 84. Πού το θυμηθήκατε, αλήθεια? Ωραιότατο. Ο Νίκος Σφαγιανάκης, ήσασταν μαζί τότε. Ναι, και θυμήθηκε. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Έτσι, και θυμήθηκε αυτό το σήμα και λέει: αυτό το αφιερώνουμε στην κυρία Κοντζάμπαση. Εμείς σας καλέσαμε για το νέο σας βιβλίο, αλλά μαζί είναι ωραίο να θυμόμαστε όλα αυτά τα ωραία που έχουν περάσει από τη ζωή μας, γιατί έχετε περάσει και πολλά μέσα από την συχνότητα του παραδιοφώνου. Μια πολύτιμη εμπειρία και για εσάς και για όλους τους νεότερους, όπου αυτή η γνώση μεταδίδεται. Αυτή τη φορά σας έχουμε προσκαλέσει σαν συγγραφέα. Πήγατε στο δεύτερο βιβλίο σας, Κυβέλη, ε? Ναι, την Κυβέλη. Το πρώτο ήταν η Αμέρσα. Τώρα είναι η Κυβέλη και ελπίζω να αγαπηθεί όσο αγαπήθηκε και η Αμέρσα. Είναι ένα πολύ γλυκό, έτσι, αγαπησιάρικο βιβλίο, ευκολοδιάβαστο, σου κινεί το ενδιαφέρον, γιατί έχει μέσα πολλά ωραία στιγμιότυπα, πολύ ωραίες ιστορίες και γεγονότα που συνέβησαν στο Ηράκλειο από το 50 μέχρι το 2000. Και θα θυμίσεις τους Ηρακλειώτες πολλά πράγματα. Τι να σας πω, θέλετε να... Από το 50, μισό λεπτό. Στηρίζεται δηλαδή ως μυθιστόρημα πάνω σε αληθινές ιστορίες του Ηρακλείου από το 50 μέχρι το 2000. Είναι φανταστικό, βέβαια, μυθιστόρημα, αλλά το έχω δέσει με τέτοιο τρόπο και το έχω παρουσιάσει σαν να τάζησε η πρωταγωνίστρια, η Κυβέλη. Ενώ δεν είχε καμιά σχέση, και η Κυβέλη είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, το γέννημα της φαντασίας μου. Μάλιστα. Η οποία ουσιαστικά αυτή η γυναίκα, η Κυβέλη, έρχεται να δέσει και να ζωγραφίσει τη ζωή άλλων ανθρώπων μέσα από αυτές τις αληθινές ιστορίες, ε? Ακριβώς. Η Κυβέλη είναι μια γυναίκα γύρω στα 50, το 2000 που αναφέρομαι εγώ, η οποία θέλει να βλέπει ανθρώπους ευτυχισμένους, χαρούμενους. Θέλει κοντά της άτομα με θετική ενέργεια. Θέλει, αν μπορεί και το κάνει δηλαδή, να λύνει μικρά προβλήματα που προβληματίζουν τους ανθρώπους και με την καλοσύνη της, την αγάπη της, ενώνει ζωές ανθρώπων, δίνει χαρά με πολύ μικρά πράγματα στους ανθρώπους γύρω της. Άρα εδώ δεν αναρωτιέσαι καν ποιο μπορεί να είναι αυτό το μυστικό που μπορεί να δέσει τις ζωές, τις ιστορίες διαφορετικών ανθρώπων όταν μιλάτε για καλοσύνη και για αγάπη, κυρία Κοντζάμπαση. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για την καλοσύνη που έχει μέσα της και την αγάπη για τους ανθρώπους, για τα ζώα. Μέσα στο βιβλίο αναφέρονται διάφορα που αποδεικνύεται ότι αγαπάει τα πάντα, τους πάντες, και θέλει, η ίδια έζησε πολύ δύσκολα χρόνια
έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή της και προσπαθεί όσο μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο της τους ανθρώπους που την περιβάλλουν. Τι σας έκανε να στραφείτε στη συγγραφή βιβλίων? Ποιο ήταν εκείνο το ερέθισμα για εσάς που σας έκανε να πάρετε αυτό το δρόμο? Να σας πω, ανέκαθεν έγραφα από μαθήτρια, ήμουν πολύ καλή, έλεγαν τουλάχιστον και οι καθηγητές μου και όλοι, έγραφα, αλλά δεν είχα ποτέ εκδώσει αυτά που έγραφα. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έμεινα μόνη, έχασα τον σύζυγο, τα παιδιά μου ζουν μακριά, η μοναξιά που ένιωθα ήταν αφόρητη. Σκέφτηκα λοιπόν ότι κάτι πρέπει να κάνω. Δεν το έβαλα κάτω. Σκέφτηκα ότι μπορώ να δημιουργήσω κάτι νέο. Είχα ήδη ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το ραδιόφωνο, με την τηλεόραση, και ξαφνικά όταν πάρεις σύνταξη μένεις ατέλειωτες ώρες μόνος, όταν δεν έχεις και την οικογένειά σου κοντά. Έτσι αποφάσισα να αρχίσω να γράφω. Με γεμίζει, με ικανοποιεί, με ευχαριστεί η συγγραφή. Και άρχισα να ενώνω μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια, από γεγονότα που θυμόμουν. Η Κυβέλη συγκεκριμένα έτσι έχει γραφτεί, από μνήμες δικές μου, των παιδικών μου χρόνων. Και με τη φαντασία μου δημιούργησα διάφορους χαρακτήρες και τους ενώνω μεταξύ τους και δημιουργήθηκε το βιβλίο. Μάλιστα. Ευχόμαστε να είναι το νέο πόνημά σας καλοτάξιδο, κυρία Κοντζαμπασίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Με την αγάπη είναι μας. Πάντως, ναι, γι' αυτό λέει, το βιβλίο λέγεται Κυβέλη, άγγελέ μου. Είναι ένας άγγελος επιγής η Κυβέλη για μένα. Με τον τρόπο της δηλαδή, είναι σαν να είναι ένας άγγελος. Πιστεύω ότι θα αγαπηθεί. Μπορούν να το βρουν οι ακροατές στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου, και κυκλοφορεί, σε όλη την Ελλάδα κυκλοφορεί. Επίσης, αν κάποιος είναι μακριά και είναι δύσκολη η μεταφορά του, ας πούμε, στο κέντρο, στο Ηράκλειο, μπορεί να απευθυνθεί στον εκδοτικό οίκο mystis.gr, να το παραγγείλει και θα το στείλουν με courier στο σπίτι τους με μια ελάχιστη επιβάρυνση, πολύ μικρή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, στον Άγιο Νικόλαο, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι και μέσω του εκδοτικού οίκου μπορεί όποιος θέλει να το πάρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλό τάξιδο. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ.